Τα ερήπια της Βασιλικής εντοπίστηκαν το 1978, ενώ η θέση τους, η επιγραφή Αχιλίου Αρχιεπισκόπου και τούτο το έργον, καθώς πλύνθη με τη σφραγίδα Αχιλίου που βρέθηκαν, οδήγησαν στην ταύτιση της Βασιλικής με το ναό που ήταν αφιερωμένο στον προστάτη και πρώτο επίσκοπο της πόλης Άγιο Αχίλιο. Ήταν ένα οικοδόμημα τρίκλιτο με αψίδα στα ανατολικά, νάρθηκα και τυχοδομίες το μνημείο δεν διατηρούσε ίχνη ούτε δάπεδα. Με εξαίρεση ένα τμήμα ψηφιδωτού στον Άρθικα, η τεχνοτροπία του οποίου μαρτυρά ω εποχή ανέγερση του ναού τον 6ο ή τον 7ο αιώνα. Οι δύο καμαροσκεπεί στάφοι, όπω και οι πολυάριθμοι κυβωτιόσχημοι που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό, είναι μεταγενέστεροι τη βασιλική επειδή κατέστρεψαν σε πολλά σημεία το ψηφιδωτό. Ο τάφο του Βόρειου Κλήτου, που ταυτίζεται με αυτόν του Αγίου Αχυλίου λόγω τη κόγχη και τη πλούσια διακόσμηση, είναι και αυτό μεταγενέστερο, πιθανόν του 8ου αιώνα, και εκτίστηκε στη θέση τη αρχική ταφή μετά την ανέβρεση του Λιψάνου. Η ανακάλυψη τάφων εσωτερικά και εξωτερικά του ναού δηλώνει ότι χρησιμοποιήθηκε ω κημητήριο τόσο στου μεσοβυζαντινούς χρόνου, όσο και κατά τη διάρκεια του 13ου αιώνα. Ο Άγιο Αχίλιο διακρίθηκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια τη Βυθινία και παρέμεινε στον επισκοπικό θρόνο τη Λάρισα για 30 χρόνια. Εκοιμήθη εν ειρήνη στα τέλη του 355 Μ.Χ. και το ιερό του λείψανο τοποθετήθηκε σε Λάρνακα. Το 1981 τα λείψανα επέστρεψαν από τον Ισάκη των Πρεσπών, όπου είχαν μεταφερθεί στον ομώνυμο Μητροπολιτικό Ναό της Λάρισας, όπου και βρίσκονται έως σήμερα. Η μνήμη του εορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 15 Μαΐου.